επιτυντική ασφάλεια. Κεντρικό σολάρι Κέρκυρα και με υποκατάστημα στο κέντρο της πόλης. Το υποκατάστημά μας μεταφέρθηκε στη Μαντζάρου 25 με όλες τις υπηρεσίες courier και με όλες τις υπηρεσίες ενός σύγχρονου κέντρου φωτοτυπίας. Ionian Courier Ριγανάς 266 10 23 295. Εμπιστευτείτε μας. Κόρφου Πάλμα Boutique Hotel and Spa. Πλήρως ανακαινισμένο. Πολυτέλεια και άνεση για μοναδικές στιγμές καλοκαιρινής ξεγνιασιάς. Όμορφη, αξέχαστη διαμονή για προνομιακές διακοπές. Οικογενειακή φιλοξενία. Αναζωογόνηση στο σώμα και το πνεύμα. Φιλόξενος χώρος για όλους τους Κερκυραίους. Κόρφου Πάλμα Boutique Hotel and Spa. Οι διακοπές αλλά και οι εκδηλώσεις σας έτσι όπως τις ονειρευτήκατε. Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Το μεγαλύτερο κερκυραϊκό πολυκατάστημα για λίγες μόνο μέρες και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων προσφέρει ηλιακό θερμοσύφωνα 150 λίτρων με επιλεκτικό συλλέκτη τιτανίου, άθραυστο κρύσταλλο και 5 χρόνια εγγύηση μόνο με 485 ευρώ. Ψυγείο χωρητικότητας 83 λίτρων, κλάση Α+, 2 χρόνια εγγύηση μόνο 135 ευρώ. Πλυστικό υψηλής πίεσης 150 bar, 2000 watt μόνο 95 ευρώ. Φουρνάκι 35 λίτρων με δύο μάτια και διπλό τζάμι μόνο 74,90 ευρώ. Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Το μεγαλύτερο κερκυραϊκό πολυκατάστημα που φροντίζει για σας. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Επιστρέψαμε. Θα βάλουμε στην άκρη τη μίζερη καθημερινότητα και τα προβλήματα, και δυστυχώς δεν είναι λίγα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Για να σας ταξιδέψουμε, θα καλωσορίσουμε τώρα, θα μιλήσουμε για λογοτεχνία. Είναι η κυρία Νόρα Πιλόροφ εδώ και την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Για να μιλήσουμε για το τέταρτο βιβλίο της, Συνένοχη, το οποίο θα παρουσιαστεί απόψε στην Ιατροχειρουργική Εταιρεία στις 7. Στις 7, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι αυτή η Συνένοχη. Η Συνένοχη χωρίς άρθρο. Όχι η Συνένοχη, ναι, λέω. Ναι, καλά, όχι, εντάξει, δικαιολογημένος. Η Συνένοχη χωρίς άρθρο είναι ένα μυθιστόρημα που σε γενικές γραμμές αφορά την ενοχή. Mm-hmm. Όχι δοκίμιο για την ενοχή. Mm-hmm. Απλώς αυτό είναι το κεντρικό θέμα πάνω στο οποίο πλέκεται η δομή. Την ενοχή ως συνέστημα, ως συμπεριφορά, ως τι? Η ενοχή ως συνέστημα, η ενοχή για κάτι που κάνουμε και το συσσωρεύουμε μαζί με άλλες ενοχές. Και γινόμαστε ενοχικοί. Αυτό είναι... Είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Κάποιοι γίνονται, κάποιοι δεν γίνονται, κύριε Ρίκο. Αυτά είναι θέματα βιογραφικού και ιδιοσυγκρασίας. Και καταστάσεων της ζωής. Και καταστάσεων της... Υπό την έννοια ότι οι καταστάσεις στη ζωή παίζουν το ρόλο του επιταχυντού σε κάποια πράγματα. Έτσι, ναι, ναι, σωστό. Σε κάποιες περιπτώσεις τα απαλήφθουν, ναι. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις το αναδεικνύουν, το εντείνουν, το φουντώνουν. Έτσι. Καταρχάς, οι ενοχές είναι πολύ ύπουλος αντίπαλος. Mm. Ριζώνει και δεν ξεριζώνεται με τίποτα, με κανένα φυτοφάρμακο. Και έχω την αίσθηση ότι οι ενοχές έχουν τις ρίζες τους ενδεχομένως και στην περίοδο της κοινωνικοποίησης των Έτσι. Ατόμων. Πάρα πολύ σωστό. Στην η παιδική ηλικία, η αθώα και ναι. ανέμελη και ξένια στην mm-hmm. παιδική ηλικία, τίποτα από αυτά δεν είναι, κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Mm-hmm. Είναι μια ηλικία όπου εκεί μπαίνουν οι βάσεις, οι γονεϊκές και οι κοινωνικές απαιτήσεις στο βρέφος νήπιο παιδί, mm-hmm. γιατί από το βρέφος αρχίζει, πολλές φορές είναι δυσβάστακτες. Και υπάρχουν και έρευνες, όχι μόνο από το βρέφος, αλλά από το... την κοιλιά. Από την κοιλιά. Έτσι. Από έτσι. το πέμπτο, έκτο μήνα της κοίησης. Έτσι. 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 Αν λοιπόν το παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά που απαιτούν, που απαιτεί ο περίγυρός του, ο οικογενειακός και ο κοινωνικός του σχολείου, mm-hmm.
το παιδί αρχίζει να νιώθει ανεπαρκές και αυτό το πράγμα το κάνει να μην είναι σε καλή σχέση με τον εαυτό του, αφού είμαι ανεπαρκές, κάτι στραβό έχω. Και έτσι δημιουργείται μία βάση. Οι γονείς συντείνουν σε αυτό, οι καλυτερότεροι γονείς συντείνουν σε αυτό χωρίς να το καταλάβουν. Όταν και λένε, με τον υπερπροστατευτισμό. Βεβαίως, από τη μία πλευρά. Τελείως. Και από την άλλη πλευρά, όταν ο γονιός πει στο παιδί ότι θα με πεθάνεις, το έχουμε πει. Σε στιγμές που θυμώσαμε, θα με πεθάνεις με αυτό που κάνεις. Ή κοίταξε, μην το κάνεις γιατί δεν σε αγαπάει η μαμά. Τελείως. Δεν χρειάζεται πιο πολύ. Οι Έλληνες γενικώς είμαστε λίγο, ίσως και λόγω ταμπεραμέντου, λίγο λέμε πράγματα που δεν τα σκεφτόμαστε. Δεν θέλω να απενεχοποιήσω τους άλλους και να πω ότι οι Έλληνες είμαστε αλλιώτικοι και οι άλλοι πιθανόν, άλλοι λαοί να κάνουν το ίδιο. Θέλω να πω, αυτό τώρα το μυθιστόρημα διαπραγματεύεται ένα άλλο είδος ενοχής. Ναι. Είναι ένα κουπέ, θα πω έτσι δύο-τρία πράγματα. Στη δεκαετία του 60 και του 70 κάναμε ταξίδια οι φοιτητές στη Γερμανία και οι εργαζόμενοι στη Γερμανία. Κάναμε γιατί ταξίδια. Ήταν τουλάχιστον στην περίοδο του 60, ήταν η περίοδος της μετανάστευσης. Έτσι, έτσι. Από το 56 άρχισαν οι Έλληνες να μεταναστεύουν κατά κύματα. Ναι. Άρα τα ταξίδια γινόταν με το τρένο. Ατέλειωτα ταξίδια. Ατέλειωτα. Δηλαδή 28 ώρες, 30 ώρες, 32 ώρες. Και έπρεπε σε αυτό το ταξίδι που διέσχιζε όλη τη Γιουγκοσλαβία, Κροατία, Σλοβενία και μετά έμπαινε στην Αυστρία, να είσαι στο κουπέ με 5 αγνώστους, οι οποίοι μπορεί να ήταν οποιοδήποτε. Και έπρεπε να συμβιώσεις σε έναν χώρο λίγων τετραγωνικών με 5 αγνώστους, ετερόκλητους, ανώμιους, μπορεί εγκληματίες, μπορεί και όχι, μπορεί καταζητούμενους, μπορεί και όχι. Σε ένα τέτοιο ταξίδι, υπάρχουν 5 άτομα μέσα στο κουπέ, έρχεται μία κοπέλα, Γερμανίδα, πολύ όμορφη, η οποία βάζει φωτιά στο κουπέ, metaphorically speaking, τους αναστατώνει γιατί είναι πολύ όμορφοι, τους ξεσηκώνει γιατί είναι πολύ ερεθιστικοί και τους τσιγκλάει και τους τσινάει γιατί έχει κακοτροπιά μέσα της, έχει ένα είδος σαδισμού ας το πούμε που τους της αρέσει να αναστατώνει το περίγυρό της. Κάποια στιγμή σταματάει το τρένο στη μέση του πουθενά από μία βλάβη. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει το ταξίδι, είναι μία ατέλειωτη σέρβικη πεδιάδα, ισιάδα. Όχι. Και δεξιά και αριστερά, στο περισσότερο διάστημα, υπάρχουν χωράφια με λιοτρόπια. Εξού και το εξώφυλλο με τα λιοτρόπια. Ναι. Και εκεί κάτι συμβαίνει. Κάτι ανίκιο, κάτι τρομερό, κάτι φρικιαστικό, στο οποίο οι 5 επιβάτες είναι αυτόπτες μάρτυρες, αλλά δεν κάνουν απολύτως τίποτε. Δεν κάνουν γιατί αδιαφορούν, ολιγορούν, λιποψυχούν, δεν παίζει ρόλο, δεν κάνουν. Όταν το ταξίδι συνεχίζεται, αυτοί οι 5, ο καθένας πάει στο δικό του το μετερί, στη δική του τη ζωή, κατά καιρούς συναντιούνται. Ίσως γιατί έμεσα τους ενώνει αυτό το πράγμα το οποίο σήκωσαν την καταπακτή και το έχωσαν μέσα, μαζί με άλλα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, που ξέρεις ότι δεν φέρθηκε σωστά η μορφή αυτή της ενοχής, σε τρώει, αλλά η ζωή συνεχίζεται και το αποθείς. Αυτό κάνουν αυτοί. Και κάποια στιγμή μετά από πάρα πολλά χρόνια, τους ζητείτε να πληρώσουν το λογαριασμό, το αντίτυπο, το μερτικό τους. Ένα κομμάτι του βιβλίου αφορά τη συλλογική ενοχή, αφορά το ολοκαύτωμα, της εκτοπίσης των Εβραίων από τη Θεσσαλονίκη και το Auschwitz. Που θα πρέπει να πούμε και η Θεσσαλονίκη, αλλά και η Κέρκυρα πλήρωσε βαρύ τίμημα. Έτσι.
Έτσι. Αλλά η Κέρκυρα, νομίζω η Κέρκυρα ήταν που οι αρχές είχαν μια πάρα πολύ καλή συμπεριφορά. Όχι. Ποιο μέρος ήταν? Κεφαλονιά. 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 Η Κέρκυρα δυστυχώς έφυγαν περίπου 2.000 άτομα και γύρισαν μόνο 150. Μάλιστα. Δηλαδή αναλογικά πληρώσαμε εμείς, βεβαίως και η Θεσσαλονίκη, με το Μέρτεν και τα λοιπά. Τι ποσοστό είναι αυτό, γιατί στα μαθηματικά δεν είναι πολύ καλή. Ναι, είναι, περνάει το 95%. Πληρώσαμε πιο βαρύ φόρτο σε αίμα. Εμείς έφυγαν, έφυγαν 56. Η Ζάκυνθος ήταν. Η Ζάκυνθος. Δύο μέρη στην Ελλάδα που δείξανε πολύ αλτρουισμό και γενναιότητα οι αρχές της πόλης. Και ο Μητροπολίτης Ζάκυνθος, δεν κάνω λάθος. Και στην Αθήνα, και στην Αθήνα σώθηκαν πολύ. Στη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων, δεν είναι. Αυτό δεν είναι το βασικό. Αλλά αυτό έχει έναν παραλληλισμό με ποια έννοια, ότι και εκεί η συλλογική, ξέρετε, όταν φταίμε 5-6 μαζί, μοιράζεται το φταίξιμο. Όταν ένας λαός ολόκληρος φταίει για κάτι, το Auschwitz, ναι μεν το έφτιαξε το Auschwitz, το μίσος, αλλά τον δρόμο για το Auschwitz τον έστρωσε η αδιαφορία. Διότι αν δεν υπήρχε αδιαφορία εκ μέρους του γερμανικού πληθυσμού, η αδιαφορία, απάθεια, αδιαφορία, ναι, και πιθανόν, άλλα πράγματα, πιθανόν να μην υπήρξε, να μην υπήρχε. Και έτσι υπάρχει ένα κομμάτι. Όχι μόνο η αδιαφορία, και αυτά το αποθυμένο που δημιουργήθηκε μετά την ΙΤΑ, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, πολύ σωστά. Έτσι. Αυτό είναι βέβαια, αυτό είναι γενικά για την άνοδο του φασισμού. Τώρα, για, για τα στρατόπεδα, πιθανόν, λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι και σαν υπόθεση εργασίας, που λέω, ναι, ότι εάν υπήρχε αντίδραση του πληθυσμού, θα μου πεις, δεν θα το κάνανε εδώ, θα το κάνανε κάπου αλλού. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή η συλλογική ενοχή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στις ιστορίες των λαών, υπάρχει ένα κομμάτι μέσα, άλλωστε υπάρχει μια εμπλοκή, δεν θα πω παραπάνω για να μην προδώσω το suspense, γιατί έχει suspense πολύ το βιβλίο. Αυτά. Μάλιστα. Το τέταρτο βιβλίο. Το τέταρτο, ναι. Ετοιμάζεται και το πέμπτο. Ετοιμάζεται. Βέβαια, η πρόθεση ενός βιβλίου τη σήμερα ημέρα είναι πράγμα που πολύ χρονοβόρο. Και οπότε θέλετε να ταξιδέψει αυτό πρώτα. Ναι, θέλω να ταξιδέψει, αλλά έχω ξεκινήσει κάτι. Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχουν συγγραφείς που είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι και γράφουν με ωράρια, και υπάρχουν συγγραφείς που είναι εντελώς απίθαρχοι, και εγώ ανήκω σε αυτούς. Διάβασα κάπου ότι λέει, αν δεν κάτσεις 8-1 και 5-9 στο γραφείο, δεν θα έρθει η δεσποινής έμπνευση να σε επισκεφθεί. Εγώ όσες φορές έκατσα, έλα χρυσή μου, έλα καλή μου, τη λέω καφέ έχω, αυτό έχω, τίποτα. Οπότε όταν μπορώ, κάθομαι και γράφω και δεν σηκώνω κεφάλι. Αυτή την εποχή, κατά έναν περίεργο τρόπο, έχω πολύ έτσι ευτοκία και μόλις έχω λίγο χρόνο ελεύθερο, κάθομαι και γράφω. Μάλιστα, με διστόρημα και τ' άλλο. Με διστόρημα, ναι. Έχω έναν τόμο διηγημάτων έτοιμο, θέλει λίγο δουλίτσα, θα δούμε. Γερή να είμαστε. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να ευχηθούμε να πάει πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά. Να πούμε ότι η παρουσίαση είναι απόψε στις 7 η ώρα στην Ιατροχειρουργική Εταιρεία. Ένα πολύ καλό πάνελ. Το οργανώνει αυτό, επιτρέψτε μου να το πω. Οργανωτής είναι φυσικά οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ο Σωροπτυμιστικός Όμιλος Κέρκυρας με τη Χριστίνα τη Χάιδογλου. Είναι ένας όμιλος που πραγματικά εγώ βγάζω, είμαι και εγώ σωροπτυμίστρια, βγάζω το καπέλο μου, από τους καλύτερους της Ελλάδας, με πολύ ενεργητικότητα και ενθουσιασμό και δουλειά προχωρούν τα κορίτσια. Κορίτσια, τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Ας πούμε τα κορίτσια, ας το λέμε εμείς για να το πιστεύουμε.
Και ομιλητές είναι η Χαρούλα Ιβερίου, που είναι συγγραφέας και πολύ καλή, και ο επίσης πολύ καλός, ο Τάσος ο Ψάρης, και συντονίζει η Κατερίνα Κατσαρού, σαν δημοσιογράφος. Και θα δείξουμε ένα μικρό φιλμάκι. Ο ψυχογιός φτιάχνει πάντοτε για κάθε βιβλίο ένα μικρό φιλμάκι, στην αρχή και στο τέλος του. Ωραία. Ωραία. 7 η ώρα λοιπόν στην ιατροχειρουργική εταιρεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και πάμε να δούμε εμείς ένα θέμα από το χώρο του αθλητισμού. Μια μεγάλη επιτυχία του ΦΕΑΚΑ. Πάμε να το δούμε αμέσως τώρα. Μίκος Τρικανάς κοντά μας, έχει παίξει σε Ελλάδα, έχει παίξει σε Ευρώπη. Αυτό το κλίμα που υπήρχε σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο, δεν ξέρω να το έχει ξαναζήσει. Ο ΦΕΑΚΑ κέρδισε στον πρώτο τελικό για τα play-off της Α2 την Πηλαία, εδώ στο κλειστό γυμναστήριο. Τι ήταν αυτό το σημερινό, κάποια στιγμή δεν ακούγαμε τίποτα εκτός από ένα βουητό. Δέσμη. Ήταν αυτό το πράγμα. Ήταν αυτό. Ιδίως με το που ήρθε, παιδιά, ο Χρήστος Ριχανάς και έφερε όλη την πάντα μαζί. Έγινε πανικός. Δεν ακούω. Η περιγραφή μου δεν ξέρω αν ακούγεται στον αγώνα. Πάντως ο κόσμος ακουγόταν. Είναι αυτό που πρέπει να έχουμε στο νησί. Είναι αυτό το όνειρο. Θέλουμε να ανέβουμε Α1. Για τον κόσμο, αυτόν τον υπέροχο κόσμο, για τις θυσίες που έχουμε κάνει 3 χρόνια τώρα, δεν είναι αυτός ο χρόνος. Είναι 3 χρόνια που παλεύουμε. Για όλα αυτά τα παιδιά που κανείς δεν είναι επαγγελματίας, για τη διοίκηση που από το υστέρημα του καθενός πάμε στα ταξίδια μας και δεν είναι ντροπή να το πούμε. Είναι όλα αυτά μαζί και βλέπετε το πάθος στα μάτια μας, στις κινήσεις μας, αλλά και ταυτόχρονη ηρεμία που επικρατεί, γιατί είμαστε συνειδητοποιημένοι και συγκεντρωμένοι στο στόχο. Και ο στόχος είναι ένας. Και τώρα αφού κάναμε το πρώτο βήμα, με αυτή τη διαφορά, με την ψυχολογική ανάταση που έχουμε τώρα, θα πάμε να τελειώσουμε μέσα στη Θεσσαλονίκη.